Είναι καλή. Λοιπόν, δεν επιβραβεύει. Κανείς δεν επιβραβεύει όταν του κόβουν ο μισθός. Αλλά αναγνωρίζει την προσπάθεια. Αυτό, αναγνωρίζει την προσπάθεια. Πράγματι, στην καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής, γιατί περί καταδίκης ήταν, θα μιλήσουμε για το αποτέλεσμα, δεν ήταν κάτι άλλο, είναι αυτό που λέτε. Και θέλω να πω ότι γι' αυτό με μεγάλη έτσι σοβαρότητα αρχίζουμε και προσεγγίζουμε και εμείς το εκλογικό αποτέλεσμα. Χθες συνεδρίασε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ακριβώς ότι είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Αυτή τη συζήτηση θα την ολοκληρώσουμε στην Κεντρική Επιτροπή. Ρωτάτε κάτι τώρα να σας απαντήσω εγώ προσωπικά. Προσωπικά θα μπορούσα να σας πω, και προσωπικά το λέω και το τονίζω γιατί δεν θέλω να προτρέξω του κόμματός μου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει με πιο γρήγορους ρυθμούς να κάνει πράξη την απόφαση του συνεδρίου. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένα πλατή δημοκρατικό ρεύμα, ένα ρεύμα των δημοκρατικών αριστερών δυνάμεων, ένα πλειοψηφικό ρεύμα το οποίο μπορεί να δώσει και αυτοδυναμία κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι για την ανεργία θα κάνετε. Μπορούμε να δουλέψουμε μαζί κατάσταση. Για να μειώσουμε από την ανεργία. Ορίστε, ορίστε κατάσταση. Γιατί. Ορίστε δεν κατάσταση. Να αφήστε ένα αφήστε να απαντήσω στις ερωτήσεις. Κύριε Παπαδάκη, έθεσε ο κύριος Χατζής και εσείς ένα ερώτημα. Προσπαθώ να απαντήσω. Λέω λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γιώργαρα, καλημέρα. Καλημέρα, Δημητρό. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει με γρήγορους ρυθμούς να ολοκληρώσει και να πραγματοποιήσει τις συνεδριακές του αποφάσεις που έλεγαν ότι πρέπει να φτιαχτεί αυτό το πλατή δημοκρατικό ρεύμα όλων των δημοκρατικών αριστερών δυνάμεων από τα αριστερά της Σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τα αριστερά της αριστεράς. Μου επιτρέπετε εδώ. Αυτό θέλει πολιτική τόλμη, θέλει γρήγορους ρυθμούς και αντιστοίχηση με τις κοινωνικές ανάγκες. Βλέπετε ότι μέσα στον χώρο της αριστεράς γενικότερα και της σοσιαλδημοκρατίας δεν έχετε συμμάχους. Δεν είναι ακριβές αυτό, όχι, κύριε Χατζή. Να πω ότι διαπίστωσα. Να. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σας καταγγέλει, σας παρομοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία και βγάζει και συγκεκριμένο σποτάκι. Δεν νομίζω ότι είναι ικανοποιημένοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα από αυτά τα, ούτε από τα αποτελέσματα. Και πιστεύω, αγωνιστές της αριστεράς φύγονται από τέτοια πράγματα. Σέβομαι την άποψή σας. Εγώ λέω κάτι άλλο όμως, ότι βλέπουμε ότι τα αριστερά κόμματα και γενικότερα αυτός ο χώρος δεν δείχνει πρόθυμος να συνεργαστεί. Θα σας πω, κύριε Χατζή. Και κανένας δεν έκανε δήλωση σχετικά με αυτό. Θα σας πω. Το ΠΑΣΟΚ, βλέποντας ότι καταποντίστηκε στις εκλογές. Είναι δεδομένο. Δεν καταποντίστηκε στις εκλογές, όσο και να το προσπαθήσατε, όσο και να το θέλατε. Πήγε 8. Να χάνει ένα κόμμα το 30%. Δεν τόμισε να κατέβει ούτε ο ΠΑΣΟΚ. Εγώ νομίζω, κύριε Χατζή. Αν δεν απαντώ με υποψήφια ή το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι ένα κόμμα το οποίο υπάρχει δεν υπάρχει. Είναι σε φθορά και αφαρσία. Ναι, αλλά προσπαθεί τώρα να σα πετάξει ένα σκηνή να πιαστεί να σωθεί. Με αυτού σα συνεργαστείτε. Ένα λεπτάκι. Αυτό το λέω. Εμείς είπαμε το εξής. Απολύτως ουδέτερο ερώτημα. Εμείς δεν είναι τίποτα. Κανένα ερώτημα δεν είναι ουδέτερο και θα απαντήσω επί του ερωτήματος. Προσέξτε να δείτε, εμείς ήδη απαντήσαμε χθες και για τις προσκλήσεις τις οποίες δεχόμαστε και από στελέχη του σημερινού ΠΑΣΟΚ και από τον πρώην πρόεδρο του. Είμαστε σαφείς και καθαροί απέναντί τους. Θέλω όμως να σας πω ότι ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, το οποίο ψήφιζε παλιά το ΠΑΣΟΚ ως το κόμμα που θα έβαζε τη δεξιά στο χρονοτούλα από της ιστορίας, σήμερα αυτό το πράγμα που κάνει το ΠΑΣΟΚ να είναι το δεκανίκι του κυρίου Σαμαρά, δεν το δέχεται. Και καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς να δημιουργήσει και να δώσει την εντύπωση σε αυτούς τους δημοκρατικούς πολίτες ότι εμείς δεν είμαστε ιδιοκτήτες της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης αριστεράς. Συνδιαμορφώνουμε με αυτούς την κυβέρνηση αριστεράς και το αύριο της Ελλάδας. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή.